Ελάχιστα σχόλια θέλω να κάνω, τόσο ώστε να μπούμε στην κουβέντα. Ούτως ή άλλως την πληροφόρηση σχετική σχέση με τα γεγονότα που γίνανε στην Τουρκία και τη Βραζιλία την έχουμε λάβει από τους συντρόφους. Τα σχόλια που έχω να κάνω εγώ έχουν να κάνουν με το πώς έχω δει διάφορα γεγονότα, πώς είδα τα γεγονότα στην Τουρκία περισσότερο και στη Βραζιλία λιγότερο, γιατί όπως είδατε και εσείς, οι πληροφόρηση ήταν πολύ λιγότερη για τη Βραζιλία και πολύ περισσότερη για την Τουρκία, τουλάχιστον στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλω λοιπόν να βάλω στην κουβέντα διάφορες επισημάνσεις οι οποίες έχουν να κάνουν, έχουν περισσιάζουν διάφορες αναλογίες με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα ή δεν έχουν τέλος πάντων παρουσιάζουν κάποιες διαφορές οι οποίες έχουν αξία να επισημανθούν τόσο ώστε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Τέλος πάντων, να ανοίξουμε τέλος πάντων, πώς το λένε, να μας θέσουν προβληματισμούς οι οποίοι μπορεί να μας πάνε παραπέρα. Ένα πράγμα για τον Ερντογάν και για τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν να χειριστούν τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ την ιστορία του κινήματος στην πλατεία Ταξίμ. Ο Ερντογάν καταρχήν είναι ένας, η Τουρκία καταρχήν είναι μια χώρα η οποία δεν έχει το οικονομικό πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Το οδούνο του έχει φύγει από την Τουρκία. Η Τουρκία εδώ και πολλά χρόνια είναι σε μια φάση είναι σε μια φάση ανάπτυξης, τρέχει με φοβερούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν πολιτικές αναδιανομής. Ωστόσο δεν έχει την κρίση την οποία τέλος πάντων βιώνει αυτή τη στιγμή εδώ και 3-4 χρόνια η Ελλάδα. Άρα αυτό να το κρατήσουμε ως ένα σημείο πολύ κρίσιμο για να καταλάβουμε τέλος πάντων τους λόγους για τους οποίους κινητοποιούνται οι άνθρωποι, ποια είναι η σχέση της οικονομίας με την πολιτική κτλ. Δεύτερο πράγμα το οποίο έχει να κάνει με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν όντως έκανε κάποια πράγματα τα οποία περιείχαν στοιχεία εξχρονισμού. Δηλαδή η πολιτική του Ερντογάν όντως έβαλε ένα πολύ σημαντικό φραγμό στο τεράστιο πράγμα, στην τεράστια εξουσία που είχε ο στρατός στην Τουρκία. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ολοκλήρωσε τον εξχρονισμό τον οποίο ευαγγελιζόταν ή ευαγγελίζεται ακόμα, δεν ξέρω. Δεν τον έχει ολοκληρώσει πάντως. Έκανε τον εξχρονισμό το οποίος του ήταν χρήσιμο για την πολιτική που ήθελε να ασκήσει. Πάμε λοιπόν στο πώς προσπάθησε η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ να αντιμετωπίσει το κίνημα που ξέσπασε γύρω από το πάρκο Γκεζί και την πλατεία Ταξίμ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε, πάρα πολύ μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη μου, να δούμε τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση ως προς το κίνημα. Διαβάζω. Αυτά είναι κομμάτια που είναι από τον Ερντογάν και τέλος πάντων από τα τουρκικά ΜΜΕ, εφημερίδες και τηλεοράσεις. Οι διαδηλωτές αποκαλούνταν συστηματικά ως πλιατσικολόγοι, βέβυλοι, τρομοκράτες, αριστεροί και αναρχικοί. Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο, αυτές ήταν οι ταυτότητες οι οποίες αποδίδονταν στους διαδηλωτές. Οι διαδηλωτές, όπως μας είπε και ο συντρόφος από την Τουρκία, στο βασικό πράγμα που αντιστάθηκαν και μάλιστα χρησιμοποίησε και την παρομοίωση με τη σταγόνα που ξεχύλισε, όχι αυτό το χρησιμοποίησε ο Βραζιλιάνος, με συγχωρείτε. Σε αυτό που αντιστάθηκαν ήταν στον αυταρχισμό του Ερντογάν και στην άρνησή του να δεχθεί μια κοινωνία πλουραλιστική. Όπως σας είπε ο συντρόφος από την Τουρκία, στις διαδηλώσεις συμμετείχαν από φοιτητές, από το κίνημα LGBT, το οποίο είχε πολύ μεγάλη παρουσία, από φιλάθλους ομάδων, από τις οργανώσεις αριστεράς, μέχρι και τέλος πάντων τα κουρδικά κόμματα. Επίσης έγινε και μια έρευνα η οποία έδειξε ότι ο μέσος όρος των διαδηλωτών ήταν γύρω στα 25 με 30 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ένα καθαρά νεολαίστικο κίνημα. Το νεολαίστικο αυτό κίνημα είχε και πολύ μεγάλη σχέση με αυτά που συζητάγατε χθες το απόγευμα στη συζήτηση για το εργαστήριο που κάνατε για την πόλη. Έχει μια πολύ μεγάλη πτυχή της αντίδρασης αυτής του κινήματος αυτού. Έχει να κάνει με τον αστικό χώρο και με το πώς διαχειρίζεται με την έννοια του δημόσιου χώρου, πώς διαχειρίζεται την κοινωνία των πολιτών, ποιο είναι το σχέδιο, τέλος πάντων, ποια είναι τα αντίπαλα σχέδια, πώς φαντάζεται ο νεοφιλελευθερισμός το δημόσιο χώρο, ποια είναι τα αντίπαλα σχέδια, πώς γίνονται αυτές οι συγκρούσεις. Ένα δεύτερο σημείο.
Έθεσε η Νατάσα το ζήτημα του κατά πόσο μια εξέγερση, μια επανάσταση, μια οποιοδήποτε κοινωνική μεταβολή μεσαίου, μικρού ή μεγάλου ελληνικούς ανατρέπει οριστικά κάποια πράγματα και οδηγεί σε μια νέα φάση. Θα χρησιμοποιήσω το αντίστοιχο, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτά που τέλος πάντων συνηθίζονται να συζητάμε εδώ στην αριστερά, το τι έγινε το 17, το τι έγινε ακόμα στην Γαλλική Επανάσταση, τι έγινε ξέρω εγώ το 68. Θα πω κάτι αντίστροφο. Αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων, η υποτίμηση τέλος πάντων της εργασίας, η διάλυση του κράτους πρόνοιας, αν παρακολουθήσετε λίγο τη συζήτηση, συζητιούνται και προσπαθούν να επιβληθούν και να δείτε και λίγο τα δημοσιεύματα και τέλος πάντων διάφορες αναλύσεις από διάφορα Ινστιτούτα κτλ. Συζητιούνται τουλάχιστον από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Για να μην πω από τη δεύτερη κυβέρνηση του Πασόκ, στην οποία ήταν υπουργός οικονομικών Σιμίτης. Τέτοιου τύπου μεταβολές, οι οποίες προσπαθούσαν να ψαλιδίσουν τέλος πάντων τις κατακτήσεις, έμπαιναν στο τραπέζι από τότε. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατακτήθηκαν αμέσως. Έδωσαν πολύ σκληρό ταξικό αγώνα, για να το πω με όρους, πώς το λένε, με τους οποίους συνηθίζουμε να μιλάμε στην αριστερά. Έδωσε πολύ σκληρό ταξικό αγώνα η ελληνική αστική τάξη, ώστε να φτάσουμε εδώ και να πάρει πίσω όλα αυτά που είχε τέλος πάντων κατακτήσει το εργατικό και το συνδικαλιστικό κίνημα. Άρα λοιπόν, αυτό το λέω για να έχουμε λίγο υπόψη μας το πώς κάποια πράγματα, πώς οι κοινωνίες αλλάζουν, πώς κάποια πράγματα διαρκούν, πώς κάποια πράγματα ενώ γίνονται επαναστάσεις υπάρχουν επιβιώσεις από προηγούμενα κοινωνικά συστήματα κτλ. Κτλ. Και ένα τελευταίο πράγμα το οποίο θέλω να πω σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν για τη Βραζιλία. Η Ντίλμα Ρούσεφ είναι μία, η πρόεδρος της Βραζιλίας είναι μία γυναίκα η οποία προέρχεται από το Αντάρκτικο. Είναι παγκοσμίως γνωστή η φωτογραφία της, την οποία την παρουσιάζει με το όπλο ενάντια στη δικτατορία που υπήρχε στη Βραζιλία. Και σε όλη αυτή την ιστορία των διαδοχικών κυβερνήσεων του ΠΕΤΕ, του Λαϊκού Κόμματος, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Βραζιλία είναι όντως με καπιταλιστική υπερδύναμη, είναι στις 5 πιο ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο. Ταυτόχρονα όμως τα κοινωνικά προγράμματα και του Λούλα αλλά και της Ρούσεφ, τα οποία συνεχίζονται, έχουν καταφέρει να εντάξουν πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. Δηλαδή πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όλες τις παραμέτρους. Άρα είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Το ένα έχει να κάνει με το ποια είναι τα όρια μιας αριστερής τέλος πάντων διακυβέρνησης, τα όρια τα εσωτερικά αλλά και τα όρια τα οποία τίθενται από τους διεθνείς σχετισμούς, μέχρι πού μπορεί να πάει, και βέβαια αυτά όλα δεν έχουν να κάνουν με καλές ή με κακές προθέσεις. Έχουν να κάνουν με το κατά πόσο, με το ποιες είναι οι αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση αυτή, έχουν να κάνουν με την κατάσταση του κινήματος, ακόμα και αν το πρόγραμμα μιας αριστερής κυβέρνησης είναι το πιο προοδευτικό που μπορεί να υπάρξει, αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταφέρει να υλοποιηθεί. Μπορεί να βάζει πολλές φορές αιτήματα τα οποία να μην στηρίζονται από τα κάτω. Υπάρχουν ένα σωρό παράμετροι οι οποίες τέλος πάντων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Άρα θα πρέπει κάθε φορά στο διακύβευμα να λαμβάνουμε υπόψη μας όχι μόνο το εσωτερικό, να λαμβάνουμε υπόψη μας το τι γίνεται, ξέρω εγώ, στη Βραζιλία και στη Λατινική Αμερική, το πώς παίζεται όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το πώς τέλος πάντων παίζεται όλο αυτό το παιχνίδι το οποίο ονομάζεται παγκοσμιοποίηση κτλ. Ένα τελευταίο το οποίο θα ήθελα να πω έχει να κάνει με την Τουρκία και αυτά που ακούστηκαν από τους συντρόφους. Αυτό που κατάφερε να αναδεί, ένα από τα στοιχεία που έχει πολύ σημασία να δούμε στην Τουρκία είναι ότι έχουμε μια νεολαίστικη πολύ μεγάλη ελληνικούς διαμαρτυρία, η οποία ταυτόχρονα με τα διάφορα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τις ιδιαιτερότητες της τουρκικής κοινωνίας παρουσιάζει και πολλά στοιχεία από το κίνημα Occupy ή από το κίνημα τέλος πάντων των πλατιών, το οποίο το είδαμε και εδώ. Δηλαδή αμέσως στην πλατεία στήθηκαν εκδηλώσεις, αμέσως στήθηκαν συλλογικές κουζίνες, αμέσως στήθηκαν βιβλιοπολία, αμέσως στήθηκαν διάφορα πράγματα τα οποία είχαν στηθεί από τη Νέα Υόρκη μέχρι και το Σύνταγμα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το έχουμε υπόψη μας,
το ρόλο για τη σημασία και τη σπουδαιότητα του συντονισμού. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.